Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ακόμα ένα άλλο που είναι πολύ, που βέβαια η μηχανική δεν τους κάνει αυτό. Η μηχανική αυτό που θέλουν είναι στα θεμέλια, τι θα φτάσει. Και αυτό το μετράμε, γι' αυτό τους δίνουμε και την επιτάχυνση, ταχύτητα και μετατόπιση. Και προκειμένου να τι περιμένουμε στα επόμενα τόσα χρόνια, συνήθως είναι 50-90. Δηλαδή στα επόμενα 50 χρόνια, γιατί τόσο σε παγκόσμια κλίμακα τόσο είναι η ζωή ενός κτηρίου, γύρω στα 50 χρόνια. Παραπάνω, καλύτερα είναι να το γκρεμίσει και φτιάξει άλλο παρά να το αποκαταστήσει. Και αυτό είναι διεθνώς αυτός ο όρος ισχύει. Το 50 χρόνια με 90% πιθανότητα αυτά που θα τους πούμε να συμβούν σαν μέγιστα. Υπάρχει και άλλο 10% ανάλογα με τη σπουδαιότητα. Αν μιλάμε για κτίρια, κτίρια τέτοια οικίες και τα λοιπά, είναι το 50. Αν όμως πάμε για φράγματα, αν πάμε για διαφορετικές κατασκευές σπουδαιότητας, τότε πάμε στο 95%. Και άμα πάμε για πυρηνικούς σταθμούς, πάμε στο 98% να μην τα υπερβεί. Αλλά αυτό σημαίνει για τον απλασιασμό και πάνω των εξόδων, των χρημάτων που θα απαιτηθούν ώστε να φτιάξουμε τέτοια κτίρια. Μηχανική. Αυτά όμως εμείς σας συμφωνούμε ότι τους δίνουμε αυτά τα στοιχεία. Ένα αυτό. Και το άλλο, κοιτάξτε, συνήθως λένε, έλα μα πόσο ήταν ο σεισμός, λέει 6-7, πόσο ήταν, έλα μα τι 6, τι 7. Λοιπόν, επειδή είναι λογαριθμική κλίμακα, ο 7ης έχει 33 εξάρτητες ή 950 πεντάρητες ή 2.500 τεσσάριδες. Δεν είναι που βγήκαν 4-5 τεσσάριδες και λέει καλά πάμε, τι καλά πάμε. Δηλαδή, εντάξει. Άλλο που δεν θέλουν οι δημοσιογράφοι, γίνανε 4-5 τεσσάριδες. Άρα πήγαμε ομαλάκι, τι να τους πεις, ότι πρέπει να γίνουν, για να έχουμε ένα σεισμό της τάξης του 6, πρέπει να γίνουν κανιά 900 από αυτούς τεσσάριδες. Είπαμε, το εξάρις έχει 33 πεντάριδες, 950 τεσσάριδες. Άρα είναι λογαριθμική, ανά μία μονάδα ή δύο μονάδες. Άρα και αυτό, όταν ακούτε τέτοια, δεν λέμε έργα, τι 4-5 τώρα. Είναι πολύ διαφορετικό και κυρίως στους μεγάλους. Τα μεγάλα μεγέθη είναι τεράστιες και οι ενέργειες που βγάζουν αυτό. Και από εκεί και πέρα, για να μπορέσουμε τώρα να υπολογίσουμε όλα αυτά τα στοιχεία του σεισμού, έπρεπε πρώτα να το καταγράψουμε. Εδώ βλέπετε αριστερά, είναι αυτό το. Σκεφτείτε, από το 132 μετά Χριστό, οι πρώτοι που κατασκεύασαν είναι οι Κινέζοι, φτιάξαν αυτό που βλέπετε αριστερά. Αυτό το λέμε σεισμοσκόπιο. Αλλά προσέξτε τι έχει αυτό. Έχει τους δράκους και τα λοιπά. Ο κάθε δράκος έχει μια πύλια στο στόμα. Και από κάτω είναι ένα δράκο ανοιχτό το στόμα ακριβώς κάτω από την πύλια αυτή. Και βλέπετε ότι είναι γύρω-γύρω. Οπότε όταν γινόταν ένα σεισμός, και ερχόταν το κύμα από εδώ, τότε έπεφτε αυτή η πύλια. Δηλαδή, ανάλογα ποια πύλια θα έπεφτε στο στόμα, βρίσκουμε όχι μόνο ότι έγινε σεισμός, αλλά και από πού μας ήρθε λόγω αδράνειας. Που έρχεται, χτυπάει και πέφτει η πύλια αυτή. Αν χτυπάει εδώ, θα πέσει η άλλη και ούτω καθεξής. Και αυτά όλα το 132 μετά Χριστό. Και αν έχετε πάει, όποιος έχει πάει με το που μπαίνει μέσα στο αεροδρόμιο εκεί του Πεκίνου, έχει ένα παρόμοιο ολόκληρο όπως ήταν τότε έτσι. Αυτό με φιλίκηση απ' έξω και τα λοιπά, που είναι αυτό το σεισμοσκόπιο. Τέτοια έχουμε ακόμα και εμείς μέχρι το 1800, αρχές του 1900. Δεν υπήρχαν καταγραφικά μηχανήματα. Είχαμε κάτι τέτοιους, περίπου τέτοια σεισμοσκόπια που ακόμα είναι μερικά στο αστεροσκοπείο από αυτή, που δείχνουν απλώς ότι έγινε κάποιο σεισμός. Έχουμε μια εθαλωμένη αυτή και έχει μια κεφίλια, οπότε όταν κουνιέται γράφει πάνω καταγράφει την κίνηση χωρίς τίποτα άλλο. Μέχρι που ήρθαν και γι' αυτό τι έγινε, μέχρι το 1800, δεν ξέραμε καν πού είναι αυτοί οι σεισμοί. Νομίζαμε ότι δεν υπάρχουν σεισμοί μες στη θάλασσα. Γιατί είχαν μόνο τα αποτελέσματα στην ξηρά, αφού δεν είχαμε μηχανήματα να τους καταγράψουμε. Και από εκεί και πέρα, αλλά μέχρι τότε και δεν είχαμε ιδέα ακόμα και πόσο βαθιά είναι αυτοί οι σεισμοί. Πόσο έρχονται. Γιατί εμείς βλέπαμε μόνο το αποτελέσμα της εντάσσεως που βλέπαμε. Βλέπαμε ότι καταστράφει αυτό το σπίτι του κ. Κώστα, του Παναγιώτας, από εδώ, από εκεί κτλ.
και καταλήγαμε ότι αυτός ο σεισμός πρέπει να είναι τέτοια ένταση και μετά, τώρα τι κάναμε, έχοντας υπόψη μας, η ένταση συνεχίζει να είναι, από το 900 όμως που γίνανε τα πρώτα μηχανήματα, αυτά τα καταγραφικά, έχουμε συγχρόνως και την ένταση και το μήνυμα. Αλλά πάμε λίγο πίσω και λέμε, α, τέτοια ένταση είχε αυτά που μας έλεγε ο καλόγερος που έγραψε στο ημερολόγιο της Μονής Τάδε. Γιατί αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες πηγές μας για ιστορικούς σεισμούς, γιατί αυτοί συνήθως επάνω γράφουν «Μας τιμώρησε σήμερα ο Θεός» και «Έγινε σεισμός» και «Του Γιώργου το σπίτι έγινε αυτό, της Παναγιώτας εκείνο, εκείνο, εκείνο». Έχουμε δώσει τουλάχιστον 4-5 διδακτορικά τα τελευταία 10 χρόνια με μακροσεισμικά για να μπορέσουν να υπολογίσουν τέτοιους σεισμούς και να γυρίσαν όλα τα μοναστήρια, γιατί πραγματικά ήταν κάποιοι αυτοί που το θεωρούσαν ποιος τιμωρία του Θεού και γράφανε πλήρη, ήταν η περιγραφή, ήταν πλήρης. Που μας επέτρεπε μετά να πούμε, α, αυτός ο σεισμός ήταν 6,5. Γιατί και το 1930 που έγινε ο αντίστοιχος που είχαμε τα μηχανήματα, είχε ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα που μας είπαν. Είχε πεθάνει ο Κώστας και ο τέτοιος, αλλά ήταν γενικώς οι υπόλοιποι που μείνανε, τα παιδιά και τα εγγόνια. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την τεχνική τη χρησιμοποιούσαμε όλο. Και γιατί χρησιμοποιούμε, γιατί για να δώσουμε στους μηχανικούς οι μεγάλοι σεισμοί έχουν μεγάλη περίοδο επανάληψη, δεν γίνονται κάθε μέρα. Αλλά για να δώσεις στους μηχανικούς για να φτιάξει το σπίτι του, θα πρέπει να είσαι σίγουρος και η στατιστική όμως θέλει δείγμα, θέλει καλό δείγμα για να έχει καλά αποτελέσματα. Γι' αυτό πάμε όσο γίνεται προς τα πίσω για να μπορέσουμε να βρούμε με αυτή τη μέθοδο ή και με άλλες μεθόδους από τους αρχαίους σεισμών προγόνους, θα δείτε σε λίγο τι φοβερή ήταν στις περιγραφές. Εν πάση περιπτώσει, θα δείτε ότι μας χρειαζόντουσαν και ήδη έχουμε πάνω από 150 μεγάλους σεισμούς που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Έχουμε υπολογίσει το μακροσεισμικό μέγεθος, αλλά δεν πάβει να είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να το έχουμε υπόψη μας, ώστε να δίνουμε στους μηχανικούς πραγματικά αυτό που έπρεπε να δούμε. Οπότε λοιπόν, μετά την κατασκευή των πρώτων σεισμογράφων, είχαμε πλέον όχι μόνο τα ίχνη του, δηλαδή την έντασή του, αλλά και την υπογραφή του αυτού του απρόσμενου, αλλά και ανεπιθύμητου επισκέπτη. Μια τέτοια υπογραφή είναι αυτή, τα σεισμογράμματα, το σεισμόγραμμα, την υπογραφή. Και έτσι βέβαια, από εκεί και πέρα ήταν και θέμα ζήτημα χρόνου για όλους που ασχολούνται, τους σεισμολόγους, να αποκρυπτογραφήσουν αυτή την υπογραφή, δηλαδή το σεισμόγραμμα. Έτσι βρήκανε ότι τα κύματα, τα σεισμικά κύματα που μεταφέρουν πάνω τους την καταστροφική ενέργεια, δεν είναι και δεν τρέχουν όλα το ίδιο. Αυτά είναι τα τέσσερα είδη τουλάχιστον που έχουμε και τα πρώτα. Τα πρώτα κύματα τα λέμε P, θα δούμε αμέσως μετά. Τα πρώτα κύματα φτάνουν πρώτα, prime και τα λοιπά. Τα δεύτερα κύματα είναι που έχουν την καταστροφή μέσα τους. Τα πρώτα απλώς έρχονται σαν προπομπός, να λέει παιδιά, όπου να είναι έρχεται και ο άλλος πίσω. Και αυτό είναι και τα δύο αυτά μέσα στο φλοιό και τα επιφανειακά. Μετά από αυτό έρχονται τα άλλα επιφανειακά, τα ράλια και λάπ και αποτελειώνουν τη δουλειά. Αυτά έχουμε τα τέσσερα είδη. Για να δούμε λοιπόν αυτό εδώ τώρα. Εδώ ακούγεται τίποτα. Έχει ήχο αν έχει. Αλλά τέλος πάντων. Να βλέπετε. Τέλος πάντων. Δείχνουν εδώ. Αυτό τα δείχνουν και στους πιο μικρούς. Συγγνώμη για σας. Για να στους μαθητές και στους προσφυγητές και τα λοιπά. Είναι σκητσάκια που φαίνονται και πώς είναι. Έγινε ο σεισμός εδώ και έχει επήγε το ΠΕ και το ΕΣ εκεί. Ενώ τα εμφανειακά πάνε γύρω-γύρω-γύρω. Και τώρα βλέπουμε μία πώς γίνεται και γιατί υπάρχουν αυτές οι τρεις συνιστώσεις, λέει, και όχι μόνο μία. Και έχει όλο αυτό το σκίτσο πώς καταγράφεται η μία. Τα πρώτα καταγράφουν τα πέκυματα νάτα, τα έσκυματα νάτα και μετά έρχονται τα άλλα τα εμφανειακά κύματα που λέμε στην κάθε συνιστώσα. Κατακόρυφη, Ανατολή, Δύση, Βορράς, Νότο, δείχνει ένα σπίτι. Όταν έρχεται η Ανατολή, Δύση, όταν